Ο χαμένο θησαυρό του παππού Γουρουνάκη. Μια φορά και έναν καιρό, όταν ο παππού Γουρουνάκη ήταν μικρό παιδί, είχε πάει βόλτα σε ένα πανηγύρι. Καθώ έκανε βόλτα στα όμορφα μαγαζάκια, κάτι ιδιαίτερο κέντρισε την προσοχή του σε ένα μαγαζί που πουλούσε παλιά πράγματα. Ήταν ένα ιδιαίτερο κουτί από ξύλο, γεμάτο σκόνη, και είχε μόνο ένα κουμπί. Όταν ρώτησε ο νεαρός παππού Γουρουνάκη τι είναι, ο Παλαιοπόλη του είπε ότι το βρήκε πεταμένο σε κάτι σκουπίδια και δεν ήξερε τι είναι. Ο νεαρός τότε παππού Γουρουνάκη αποφάσισε να το αγοράσει για μόλις 10 ευρώ. Όταν επέστρεψε στο σπίτι του, το έβγαλε, το καθάρισε και πάτησε το κουμπί. Σταναχωρημένος, παρατήρησε ότι το κουτί δεν λειτουργούσε παρόλο που πάτησε το κουμπί. Αναφώνησε, τι χαζός που ήμουν, έπρεπε να αγοράσω ένα αυτοκινητάκι. Πριν προλάβει να τελειώσει την κουβέντα του, εμφανίστηκε μαγικά μπροστά του ένα αυτοκινητάκι. Ο νεαρός παππού γουρουνάκη τα έχασε. Ενστικτοδός, πάτησε ξανά το κουμπί και ζήτησε ένα τρακτεράκι. Αμέσω εμφανίστηκε ένα τρακτεράκι. Ο νεαρός παππού γουρουνάκη αναφώνησε. Αυτό είναι μαγικό. Πράγματι, είχε ανακαλύψει τυχαία το μαγικό παιχνιδόκουτο των ξωτικών που είχαν φτιάξει τα ξωτικά πριν από χίλια χρόνια. Ενθουσιασμένος από την ανακάλυψή του, αποφάσισε να το πει σε όλους τους φίλους του, στον κύριο Σκυλάκι, τον κύριο Γατάκη, στον κύριο Προβατάκι, στον κύριο Ποντικάκη, στον κύριο Κατσικάκι, αλλά έκανε το λάθος να το πει και στον κύριο λικάκι σε αυτόν που έγινε αργότερα γνωστός ως ο κακός λύκο. Ο κύριος Λυκάκης ήταν πολύ πονηρός και μοχθηρός, με αποτέλεσμα μια μέρα που έλειπε ο, νεαρός παππούς Γουρουνάκης από το σπίτι να μπει και να του κλέψει το μαγικό παιχνιδόκου του. Όταν ο νεαρό παππού Γουρουνάκη επέστρεψε στο σπίτι και είδε το παιχνιδό κουτό του να λείπει, έκλαψε με λυγμού. Ο κύριο Λυκάκη είχε εξαφανιστεί και δεν το ξαναείδε ποτέ κανεί. Χρησιμοποιούσε το μαγικό παιχνιδόκουτο κάθε μέρα συνεχώ με αποτέλεσμα να έχει ό,τι θέλει και να γίνει πλεονέκτη και αλαζόνα. Είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο ασυνδοσία που όταν πια πέρασαν τα χρόνια δεν έδωσε το παιχνιδόκουτο ούτε στο γιο του αλλά ούτε και στον εγγονό του. Όταν έγινε πια παππού, έκρυψε το μαγικό παιχνιδόκου σε μέρο που μόνο ο ίδιο ήξερε και πήρε το μυστικό στον τάφο του. Ένα όμορφο πρωινό, η Πέπα, ο Τζορτζ, η Σούζη και τα άλλα παιδιά πήγαν βόλτα στον παππού γουρνάκι. Όπω συνήθιζε ο παππού γουρνάκι, του κέρασε γλυκά και του έλεγε παλιέ ιστορίε. Μία από αυτέ τι ιστορίε ήταν η ιστορία τη κλοπή του μαγικού παιχνιδόκου του, από τον παππού γουρουνάκι και το μυστήριο για το πού μπορεί να βρίσκεται ο θησαυρό. Ενθουσιασμένα, τα παιδιά από το μυστήριο του χαμένου θησαυρού του παππού Γουρνάκη αποφάσισαν να ψάξουν να το βρουν. Μα πώ θα το βρούμε, είπε η Πέπα. Αρχικά πρέπει να βρούμε σε ποια μέρη συχνά ο παππού Γλυκάκη, είπε η Σούζη. Και πώ θα το μάθουμε αυτό, είπε ο Πέντρο. Κατεβείτε κάτω στο υπόγειο και κοιτάξτε τα παλιά χειρόγραφα, είπε ο Παππού Όταν κατέβηκαν στο υπόγειο, άρχισαν να ψάχνουν. Μετά από πολύ ψάξιμο, βρήκαν μια παλιά εφημερίδα που έλεγε ότι η τελευταία φορά που είδε κανεί τον παππού Λικάκη, τον κακό Λίκο, ήταν σε ένα δάσο μισή μέρα απόσταση από το σπίτι του παππού Γουρουνάκη. Τα παιδιά ξεκίνησαν αμέσω, παρόλο που έβριχε, και μετά από μισή ώρα έφτασαν στο δάσο. Όταν έφτασαν στο δάσο, έπρεπε πλέον να βρουν το θησαυρό. Ωστόσο, δεν ήξεραν πού να ψάξουν. Τα παλιά χρόνια οι ληστέ έκρεβαν τη του στι κουφάλ των δέντρων, είπε Μόλι. Τέλεια, είπε η Πέπα. Α ψάξουμε στα δέντρα. Μετά από ώρες και ώρες αναζήτηση, η Πέπα έβαλε το χέρι τη σε μια κουφάλα και έπιασε ένα μικρό σεντούκι. ο Θησαυρό, ο Θησαυρό, είπαν όλοι με χαρά. Άνοιξαν το σεντούκι, αλλά μέσα υπήρχε ένα κλειδί. Το κλειδί του Θησαυρού, είπε ο Πέντρο. Συνέχισαν την αναζήτηση όταν τυχαία η, Σού... η Σούζη σε μια παράξενη πέτρα. Όταν σήκωσε την πέτρα, είδε από κάτω ένα γυάλινο μπουκάλι και μέσα σε αυτό έναν χάρτη. Τα παιδιά είχαν βρει το χάρτη του θησαυρού. Ακολουθώντα το μονοπάτι που έδειχνε ο θησαυρό, βρέθηκαν μπροστά σε μία λίμνη. Το πρόβλημα ήταν ότι, σημείο, ότι, το σημείο του θησαυρού, σύμφωνα με το χάρτη, ήταν στο κέντρο της λίμνης, αλλά κανένα παιδί δεν ήξερε κολύμπη. Κανένα πέρα από ένα. Τον Τζορτς που είχε ξεκινήσει κολυμπητήριο από πολύ μικρός. Αποφάσισαν λοιπόν ο Τζορτζ να κολυμπήσει μέχρι το κέντρο τη λίμνη και να ελέγξει αν εκεί είναι ο θησαυρός. Ο Τζορτζ κολύμπησε και όταν έφτασε στο κέντρο τη λίμνη έκανε μακροβούτι. Όταν έφτασε στον πυθμένα τη λίμνη είδε με ενθουσιασμό ένα μεγάλο σεντούκι γεμάτο από φύκια. Ενθουσιασμένος ενημέρωσε τα υπόλοιπα παιδιά ότι είναι εκεί. Ο θησαυρός του παππού ρουνάκι είναι εκεί. Έκανε πάλι μακροβούτι για να ανεβάσει το σεντούκι, αλλά διαπίστωσε ότι ήταν πολύ βαρύ αποφάσισαν όλα τα παιδιά να καλέσουν τηλεφωνικά την κυρία Κουνέλ που είχε ελικόπτερο. Μετά από μία μέρα ήρθε η κυρία Κουνέλ και, και ανέβασε, με το ελικόπτερο το σεντούκι. Η Πέπα χρησιμοποίησε το κλειδί που είχε βρει και ξεκλείδωσε το σεντούκι. Όταν άνοιξαν το σεντούκι, είδαν με απερίγραπτο ενθουσιασμό το μαγικό παιχνιδόκουτο των ξωτικών, ίδιο όπω του το είχε περιγράψει ο παππού Κουρουνάκη. Το μόνο που απέμενε ήταν να το δοκιμάσουν για να δουν αν όντω ήταν μαγικό. Όλοι μαζί αποφάσισαν ο πρώτο που θα πατήσει το κουμπί να είναι ο Τζόρτζ, επειδή αυτό ήταν που το είχε βρει. Πατάει λοιπόν το κουμπί ο Τζόρτζ και λέει: Δινόσαυρο! Και ω διαμαγεία εμφανίζεται και αμέσω ένα όμορφο παιχνίδι δινόσαυρο. Όλα τα παιδιά ενθουσιάστηκαν. Αποφάσισαν όμω να ζητήσουν από ένα μόνο παιχνίδι για να μην έχουν τη μοίρα του παππού Λικάκη. Όταν όλα τα παιδιά πήραν το παιχνίδι του, επέστρεψαν στον παππού Γουρουνάκη και του έδωσαν το μαγικό παιχνιδόκουτο. Ο παππούς Γουρουνάκης έκανε σαν μικρό παιδί από τη χαρά του και ευχαρίστησε τα παιδιά που βρήκαν το χαμένο μαγικό παιχνιδοκουτό του. Το έβαλε σε ένα όμορφο ράφι, αλλά αποφάσισε να μην πατήσει ποτέ το κουμπί. Και μόνο που έβλεπε το μαγικό του παιχνιδόκουτο, ένιωθε ευτυχισμένο. Τέλος.